Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στο Brussels Group. Οι πληροφορίες θέλουν να υπάρχουν εξελίξεις στο κρίσιμο θέμα του ΦΠΑ με νέο μοντέλο 4 συντελεστών. Στο σημείο 0 βρίσκεται η δημόσια υγεία σε ολόκληρη τη χώρα και την Κρήτη. Γιατροί, νοσηλευτές και λοιπόν παραϊατρικό προσωπικό δίνουν καθημερινά σκληρό αγώνα για να περιθάλψουν τους ασθενείς στο ΕΣΥ. Μεγάλες αλλαγές έρχονται στην αγορά των γιοταχή αυτοκινήτων. Το καθεστώς φορολόγησης των αυτοκινήτων θα αλλάξει ριζικά. Την άρτια λειτουργία του πρώην Κικικαμέα Νιν και ΦΙΑΠ με επαναφορά του στον τομέα πρόνοια ζητάμε επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας, το Σωματείο ΑΜΕΑ Ρεθύμνου. Στις Βρυξέλλες άρχισαν και πάλι από το πρωί οι διαπραγματεύσεις του Brussels Group με τις τελευταίες πληροφορίες από ελληνικές πηγές να κάνουν λόγο για προσπάθεια επιτάχυνσης των συνομιλιών. Η αποτίμηση της διαπραγμάτευσης, έτσι όπως αυτή έχει εξελιχθεί έως τώρα, ήταν το αντικείμενο της χθεσινής μαραθώνιας συνεδρίασης της ομάδας διαπραγμάτευσης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία διήρκησε πάνω από 8,5 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει σύγκληση σε θέματα που παρέμεναν έως χθες ανοιχτά, όπως τον ΦΠΑ και στα κόκκινα δάνεια, ωστόσο υπάρχουν ακόμα εκκρεμή ζητήματα. Στο σημείο 0 βρίσκεται η δημόσια υγεία σε ολόκληρη τη χώρα και την Κρήτη. Γιατροί, νοσηλευτές και λοιπόν παραϊατρικό προσωπικό δίνουν καθημερινά σκληρό αγώνα για να περιθάλψουν τους ασθενείς στο ΕΣΥ, βασιζόμενοι κυρίως στην αυτοθυσία τους και λιγότερο στα υλικά που διαθέτουν. Με στρατιώτες που έχουν ξεμείνει στην πρώτη γραμμή του μετόπου χωρίς πολεμοφόδια, παραλληλίζουν εαυτούς οι εργαζόμενοι των δημόσιων νοσοκομείων. Γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό δίνουν καθημερινά σκληρό αγώνα για να περιθράψουν τους ασθενείς στο ΕΣΥ, βασιζόμενοι κυρίως στην αυτοθυσία τους και λιγότερο στα υλικά που διαθέτουν. Ταπεινά ευτελούς αξίας υλικά, αλλά άκρως απαραίτητα για την κλινική πράξη και περίθαλψη, αποτελούν είδος έναν επαρκεία στα τμήματα επιγόντων και στις κλινικές. Πολλά βασικά αναλώσιμα υλικά δίδονται επίσης με το σταγονόμετρο στους εργαζόμενους από τις αποθήκες και τους υπεύθυνους και με τη σύσταση να κάνετε συνετή χρήση για να σας φτάσουν, ενώ σε κάθε περίπτωση ξέρουν πως δεν θα ανατροφοδοτηθούν. Οι ελλείψεις είναι ορατές και πάρα πολύ κοντά, γιατί εκτός από την υποχρηματοδότηση που όπως ξέρετε πήραμε το 1/3 των ποσών που είχαμε πάρει πέρυσι, αλλά δεν έχουμε και άτομα τα οποία να μπορέσουν να κάνουν τις συμβάσεις. Όταν έχουμε ολόκληρα τμήματα, τα οποία αποτελούνται από ένα μόνο άτομο, το άτομο αυτό δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Δηλαδή, από τις τόσες συμβάσεις, δύο άτομα που έχουμε μέσα στο γραφείο προμηθειών δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έχουμε ένα άτομο κάτω στο γραφείο υλικού. Τι να πρωτοκάνει ένα άτομο? Η έλλειψη σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο για το ΕΣΥ. Πλέον όμως χαρακτηρίζεται μια συνεχώς εντυνόμενη δραματική κατάσταση, δεδομένου ότι έχει κλείσει η στρόφιγγα της κρατικής χρηματοδότησης των δημόσιων νοσοκομείων. Οι προμήθειες γίνονται με το σταγονόμετρο και όταν οι προμηθευτές φτάνουν στα όρια τους και αρνούνται να συνεχίσουν να δίνουν υλικά, εάν δεν πληρωθούν τις μετρητής ή αν δεν προκαταβληθεί τίμημα του ποσού, τότε τα νοσοκομεία δρομολογούν τη διαδικασία του δανεισμού. Δανεικά από τις άλλες κλινικές, δανεικά από τα όμορα νοσοκομεία, δανεικά από το ΕΚΑΒ, δανεικά και αγύριστα από τους ασθενείς. Βαμβάκι, σύριγγες, γάντια, γάζες, επίδεσμοι αποτελούν το top 5 των υλικών που είναι δυσέβρετα στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουμε τρομερή έλλειψη σε ό,τι αφορά οι γάζες, λάμες χειρουργικές, λάμες μελαβή, βαμβάκι, χαρτοβάβακο. Έχουμε έλλειψη σε ό,τι αφορά η σωληνάρια βιοχημικών. Να φανταστούμε ότι μόνο στα εξωτερικά ιατρία χρειάζονται 100 καθημερινά σωληνάρια τέτοια, που πολλές φορές αναγκάζονται οι ίδιοι ασθενείς να τα κρατάνε, γιατί έχουμε τρομερή έλλειψη. Όπως επίσης έχουμε έλλειψη σε ποτηράκια αποσυρωμένα, είναι για καλλιέργεια ουρών, που γι' αυτά πολλές φορές θα φέρνουν οι ασθενείς μαζί τους. Ελλείψεις καταγράφονται ακόμη και σε παυσίπονα, αντιπαιρετικά και γενικώς μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία δίδονται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων πολλών ασθενών. Συνήθως οι εργαζόμενοι ενημερώνουν τους συγγενείς των ασθενών για την έλλειψη και τους συνιστούν να φέρουν δικό τους είτε από το σπίτι τους είτε να το αγοράσουν. Το ίδιο γίνεται και με το υγειονομικό υλικό που πρέπει να διατίθεται για τους ασθενείς με κατάκληση, παραδείγματος χάρη με ορθοπαιδικά περιστατικά, βαριά χειρουργία και εγκεφαλικά.
Παρά τη θερμή ανταπόκριση στις ρυθμίσεις οφειλών, οι φορολογούμενοι εξακολουθούν να δημιουργούν νέα χρέη προς την εφορία. Μέσα στον Απρίλιο γεννήθηκαν νέα χρέη 737 εκατομμύρια ευρώ. Και αν αφαιρέσει κανείς τις πληρωμές που έγιναν, προσθέθηκαν τελικά στο απίστευτο στόκ ληξιπρόθεσμων οφειλών άλλα 602 εκατομμύρια ευρώ. Εικόνα κατάρρευσης παρουσιάζουν τα έσοδα του προϋπολογισμού συνέπεια της αβεβαιότητας που προκαλεί στους φορολογούμενους η επόμενη μέρα. Χαρακτηριστικό της τάσης που καταγράφεται στο Υπουργείο Οικονομικών είναι τα μειωμένα έσοδα. Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Στοιχείο πρώτο. Συνολικά τα παλιά και νέα χρέη προς τις εφορίες έχουν ξεπεράσει τα 77 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αν συνυπολογίσει κανείς τις οφειλές προς τα τελωνεία έχουν υπερβεί τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Στοιχείο δεύτερο. Το δημόσιο προσέθεσε το Μάρτιο άλλα 418 εκατομμύρια ευρώ στο στόκ των οφειλών του προς τους ιδιώτες, προμηθευτές του, με αποτέλεσμα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του να φτάσουν στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στοιχείο τρίτο. Οι εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ έχουν ξεπεράσει τα 860 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 680 εκατομμύρια είναι στα συρτάρια των εφορειών για πάνω από 90 μέρες. Στοιχείο τέταρτο. Οι καταθέσεις συνεχίζουν να φεύγουν από τις τράπεζες, αν και με υπιότερους ρυθμούς. Με βάση την τελευταία έκθεση της Goldman Sachs, τον Απρίλιο έκαναν φτερά άλλα περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που σημαίνει πολύ απλά ότι μέσα στους 4 πρώτους μήνες πέταξε περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες. Τα συγκεκριμένα στοιχεία δείχνουν μια άτυπη στάση πληρωμών από τους φορολογούμενους που περιμένουν τις πολιτικές εξελίξεις. Οικονομικά προβλήματα έχουν γονατίσει τους πολίτες. Τώρα μόνο. Ο ιδιωτικός τομέας έχει γονατίσει. Ο δημόσιος ακόμα έχει. Λοιπόν, καλύτερα λοιπόν. Πρέπει να κοιτάξουμε και τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είναι πολύ μικρός και ο οποίος επιβαρύνεται να ταΐζει το δημόσιο τομέα. Και όλα αυτά είναι φτιαγμένα. Ούτε χρεοκοπία υπάρχει, ούτε τίποτε άλλο. Κανονικά όλα θα πάνε. Έχουν γονατίσει, αλλά τι να κάνουμε. Αξιοπρέπεια, παιδιά. Την ίδια ώρα οι πολίτες παρουσιάζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την αλλαγή των οικονομικών συνθηκών. Ευελπιστείτε ότι κάποια στιγμή θα καλυτερεύσουν τα πράγματα. Είμαστε πολύ φλού. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά ούτε και απεσιόδοξος. Εγώ είμαι ρεαλιστής. Δεν βλέπω καλυτέρευση. Και πρέπει να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Γιατί όλοι καθόμαστε στους καναπέδες, δεν κάνουμε τίποτα. Οι αριστεροί το παίζουν λαϊκιστές, οι δεξιοί πιο πολύ λαϊκιστές και το πράγμα δεν πάει πουθενά. Πρέπει να δουλέψουμε. Σίγουρα είναι, θα γίνει. Ευτυχώς που υπάρχει τώρα αυτό το παιδί και αντιστέκεται. Ευελπιστείτε ότι κάποια στιγμή θα καλυτερεύσουν. Σε καμιά 20 χρόνια φαντάζομαι σίγουρα. Δεν ξέρω, αν δεν ενωθούν όλοι δεν καλυτερεύει τίποτα. Δείτε στη συνέχεια το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Ριζικές αλλαγές στη φορολόγηση των αυτοκινήτων προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν με το νέο σύστημα. Τι και αν στην Ελλάδα της οικονομικής ανέχειας και των μνημονίων χρειάζονται πλέον 3 εργαζόμενοι για να καλύπτουν τις ανάγκες ενός συνταξιούχου, ακόμα και στην τουριστική Κρήτη η ανεργία έχει εγκλειστρωθεί στο 25%. Ενώ την ίδια ώρα ο εργασιακός μεσαίωνας καλά κρατεί με την ανασφάλιστη και τη μαύρη εργασία να θεριεύουν, οξύνοντας τα οικονομικά κενά των ασφαλιστικών ταμείων και σπρώχνοντας προς νέα μέτρα λιτότητας με περικοπές συντάξεων και αύξηση των συντάξιμων χρόνων στον ορίζοντα. Και ο δημόσιος τομέας ανησυχεί ότι τα χειρότερα έπονται, καλώντας την κυβέρνηση να εφαρμόσει μέχρι κεραίας τις πολυπόθητες εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. Στην κατάψυξη έχουν μπει σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου τόσο η αποκατάσταση του κατώτατου μισθού όσο και η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και παρά τις υποσχέσεις άγνωστο παραμένει πότε θα γίνουν οι μεταρρυθμίσεις. Την ίδια ώρα αυξάνονται οι αυθαιρεσίες των εργοδοτών εις βάρος των εργαζομένων. Ο μήνας μπορεί να έχει 4 ψηλιακές, μπορεί να έχει 5. Για να αποφύγουν το 75% δεν εμφανίζουν προσωπικό την Κυριακή. Και λέω εγώ. Εγώ είμαι περίεργος. Παρόλο που είμαι 34-35 χρόνια στον χώρο, λέω το εξής. Είναι δυνατόν κάποιος από τους ελεγκτές, από τους ελέγχοντες, οποιοδήποτε είναι αυτός, η κρατική υπηρεσία, να πιστεύει ότι μία μονάδα, μία ταβέρνα, ένα εστιατόριο ή και το περίπτερο, αν θέλετε, μπορεί να λειτουργεί χωρίς υπαλλήλους την Κυριακή. Τι κάνουν δηλαδή, βάζουν το αυτόματο ή έχουν κερματοδέχτες σε κατά πράξη και περίπτωση.
Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου, Γιώργος Νικολιδάκης, θεωρεί ότι αντί για μειώσεις στις συντάξεις και αύξηση των συντάξιμων χρόνων, η λύση του ασφαλιστικού προβλήματος στην Ελλάδα θα ερχόταν με πιο εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Πέφτουμε στη λούμπα περί μείωσης συντάξεων και δεν συμμαζεύεται. Αύξηση ορίων ηλικίας κτλ. Λοιπόν, εάν θέλουν τα ταμεία να έχουν έσοδα, πρέπει να καταπολεμήσουν αυτά που είπα προηγουμένως. Μαύρη εργασία, οργιάζει. Η μη απασχόληση και δουλεύουν 12 ώρες. Σε όλο τη το μεγαλείο. Και να σας πω και κάτι. Θα πει κάποιος, μα οι εργαζόμενοι γιατί δέχονται. Ξέρει κανείς κανένα εργαζόμενο που να μην έχει να φάει και να του δίνεις μία λύση με σοβέζι και να μην τη δέχεται? Ή κάποιοι λένε, εγώ θα φτάσω να πάρω σύνταξη έτσι που πάμε. Ή με την αύξηση ηλικίας που όπως δείχνουν τα πράγματα θα πάμε 65 και πάνω. Έντονη είναι η ανησυχία και στο δημόσιο ότι τα χειρότερα έπονται, με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Ρεθύμνου, Τσαδεδή Νίκο Δερεδάκη, να καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει άμεσα το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ πραγματικά ότι όλος ο δημόσιος τομέας αλλά και όλη η ελληνική κοινωνία βρίσκεται από φιλή σε σύγκριση. Πραγματικά είχαμε μεγάλο καλάθι κρατήσει σύμφωνα με τις εξαγγελίες τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των αρμόδιων υπουργών. Πραγματικά θεωρώ ότι οι κόκκινες γραμμές είναι αυτές οι ίδιες που εμείς βάζουμε τις κόκκινες γραμμές που είχε βάλει αρχικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να τις παραβεί ούτε τις δικές τις κόκκινες γραμμές και κατ' επέκταση ούτε τις γραμμές τις δικές μας των δημοσίων υπαλλήλων. Άμεσα ζητάμε ουσιαστικά να κρατήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Τίποτα λιγότερα, τίποτα περισσότερο. Είναι αρκετό. Σε μία λέξη πιστεύω τα λέμε όλα. Μεγάλες αλλαγές έρχονται στην αγορά των γιοταχή αυτοκινήτων. Το καθεστώς φορολόγησης των αυτοκινήτων θα αλλάξει ριζικά με σκοπό να αυξηθούν σημαντικά τα έσοδα του δημοσίου από τη φορολογία της απόκτησης και της χρήσης γιοταχή. Χιλιάδες χαμένους θα αναδείξει το νέο σύστημα φορολόγησης των αυτοκινήτων που εξήγηλε το Υπουργείο Οικονομικών. Παρά τις γενικές αναφορές, οι επικεφαλίδες που δόθηκαν στη δημοσιότητα μαρτυρούν τις διαθέσεις του Οικονομικού Επιτελείου να κλείσει τις τρύπες του ισχύοντος συστήματος, εξασφαλίζοντας αύξηση των φορολογικών εσόδων. Έτσι, αντιμέτωποι με νέες επιβαρύσεις κινδυνεύουν να βρεθούν οι κάτοχοι ακριβών αυτοκινήτων με μικρούς κινητήρες, οι κάτοχοι γιοταχή τα οποία εκπέμπουν πολλούς ρήπους και ενδεχομένως ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Το Υπουργείο σκέφτεται και εδώ με αρκετές αλλαγές να παρέμβει και τόσο στον τρόπο του τέλους ταξινόμησης στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, όσο και στον τρόπο φορολόγησης των αντικειμενικών κριτηρίων κλπ. Και ως εκ τούτου το Υπουργείο προχωράει στην αλλαγή του τρόπου φορολόγησης του τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων, να μην στηρίζεται στον κυβισμό όπως είχαμε μέχρι σήμερα, έτσι όπου οι φόροι πληρώνονταν με βάση τον κυβισμό του αυτοκίνητου ανεξάρτητα της τιμής και να το προσαρμόσει στην τιμή λιανικής. Το Υπουργείο Οικονομικών καλλιέργησε προσδοκίες ότι θα υπάρξει καλύτερη φορολογική μεταχείριση για τα λεγόμενα φθηνά αυτοκίνητα. Ωστόσο και σήμερα στα φθηνά αυτοκίνητα ο φόρος κατά την αγορά υπολογίζεται με χαμηλούς συντελεστές της τάξης του 5-10%, κάτι που σημαίνει ότι περιθώρια για μεγάλες μειώσεις τιμές των μικρών γιοταχή δεν αναμένεται να υπάρξουν. Υποψήφοι για να πληρώσουν περισσότερα είναι όσοι αγόρασαν ακριβά αυτοκίνητα, τα οποία όμως συνδυάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: κινητήρες μικρού ή μεσαίου κυβισμού και μεγάλη υποδύναμη και λίγους ρήπους. Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα αξίας άνω των 50.000 ευρώ, τα οποία δεν επιβαρύνονται με φόρο πολυτελούς διαβίωσης, απολαμβάνουν χαμηλών τελών κυκλοφορίας και μικρότερων τεκμηρίων. Αντιθέτως, αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, τα οποία όμως έχουν τιμή κτήσης κάτω από 30.000 ευρώ, έχουν φορτωθεί με πολύ μεγάλα φορολογικά βάρη, με αποτέλεσμα η κατοχή και η χρήση τους να είναι πλέον εντελώς ασύμφοροι. Αυτή η διάσταση στέρισε έσοδα από το δημόσιο. Αφενός διότι ακριβά και πολυτελή οχήματα απέφυγαν τους φόρους και αφετέρου διότι όσοι βρέθηκαν με τα φθηνά γιοταχή μεγάλου κυβισμού στην κατοχή τελικώς κατέληξαν να αποσύρουν τις πινακίδες. Ουσιαστικά ήδη εξαγγέλθηκε η επιβολή φόρου περιβάλλοντος. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι το ποιους θα αγγίξει αυτός ο φόρος. Τα σενάρια είναι δύο. Ο φόρος ο οποίος επιβάλλεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού να επιβαρύνει όσους έχουν αυτοκίνητα τα οποία εκπέμπουν πολλούς ρήπους και ανεξαρτήτως από τη χρονολογία κυκλοφορίας. Και δεύτερον, να επιβληθεί φόρος στα πετρελαιοκίνητα στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος. Επομένως, σκέφτεται και να βάλει αντικίνητρα στην κυκλοφορία παλιών αυτοκινήτων
που είναι ρυπογόνα και επιβαρυντικά για το περιβάλλον, με προσθέτοντας προφανώς στα παλιά αυτοκίνητα κάποιο τέλος ρύπανσης. Ο μανδύας του μέτρου είναι περιβαλλοντικός, αλλά στην πράξη όσες χώρες προχώρησαν προς αυτή την κατεύθυνση θέλησαν να αντισταθμίσουν τις απώλειες εσόδων από την αύξηση της κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης εις βάρος της βενζίνης, η οποία έχει υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σήμερα τα τεκμήρια υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό, κάτι που επιβαρύνει κυρίως τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Ένα σενάριο που θα πέσει στο τραπέζι προβλέπει τον υπολογισμό των τεκμηρίων με βάση τις πραγματικές δαπάνες. Επειδή στατιστικά είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, εκτιμάται ότι μπορεί να εφαρμοστεί ένα καινούριο σύστημα βάση παραδοχών. Η πλειοψηφία των μισθωτών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις των δανείων και των καρτών, σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας που διενήργησε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά είναι ότι οι μισοί μισθωτοί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε στα βασικά τους έξοδα. Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ αναφορικά με την οικονομική κατάσταση των μισθωτών της χώρας, αφού περίπου οι μισοί δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμα και τις βασικές τους ανάγκες. Η κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών των μισθωτών για το 47% στηρίζεται σε ανάληψη καταθέσεων, ενώ το 16% αναγκάζεται να δανειστεί. Ο περιορισμός των εισοδημάτων τους για πολλά χρόνια μετέβαλε τους μισθωτούς από καταναλωτές επιλογής σε καταναλωτές ανάγκης, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται σε ψυχολογικό και σε πρακτικό επίπεδο. Λόγω των περισσότερων απασχολούμενων, υποαπασχολούμενων μάλλον, γιατί πολλοί έχουν και μορφές εργασίας ημιαπασχόλησης ή υποαπασχόλησης ή κατά καιρούς, κάποια απασχόληση, δηλαδή μία μέρα τη βδομάδα, δύο μέρες τη βδομάδα, άλλοι δουλεύουν τετράωρα, άλλοι δουλεύουν έτσι, άλλοι δουλεύουν αλλιώς και αλλιώδικα. Επομένως, ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει φτάσει πλέον σε σημείο ούτως ώστε να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Σε ό,τι αφορά στις προσδοκίες, κυριαρχεί απογοήτευση, ενώ κυρίαρχη είναι η αντίληψη ότι τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα. Όσον αφορά τώρα στα επίπεδα κατανάλωσης των μισθωτών, για πρώτη φορά η συνολική δαπάνη κατανάλωσης αποτυπώθηκε σταθερή σε ποσοστό 49%, με το 19% να μιλά για αύξηση και το 31% να μιλά για μείωση. Ξέρουμε πολλούς που έστελαν τα παιδιά τους φροντιστήριο και δεν έχουν να τα στείλουν. Ξέρουμε πολλούς που τα παιδιά τους σπούδαζαν δεξιά και αριστερά, 2-3 παιδιά, και έχουν αφήσει ένα, διότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Επίσης, όταν ο εργαζόμενος δεν αμείβεται ή είναι άνεργος τις περισσότερους μήνες του χρόνου, αυτό ξεσπάει πού? Στην τοπική αγορά. Δεν έχει να ψωνίσει, δεν έχει να καταναλώσει. Από την έρευνα γίνεται φανερό ότι η σχετική σταθεροποίηση των εισοδημάτων έχει οδηγήσει σε ανάλογη σταθεροποίηση και στις καταναλωτικές δαπάνες των μισθωτών, επισημαίνουν οι αναλυτές που προσθέτουν ότι η σταθερότητα αυτή είναι μεγαλύτερη στις κατηγορίες που θεωρούνται από τους μισθωτούς απαραίτητες, δηλαδή στα τρόφιμα, στα είδη προσωπικής υγιεινής, στα καθαριστικά, την τηλεφωνία, την εκπαίδευση, τα καύσιμα, τα ρούχα και τα παπούτσια. Πιέζουμε να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, να υπάρχουν ημερομίσθια, να ανοίξουν οι δουλειές, να αρχίσουν οι επενδύσεις κτλ. Ξέρουμε όμως ότι από την άλλη τη μεριά βιώνουμε πρωτοφανή περιστατικά, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν ευκατάστατοι έχουν φτάσει σε σημείο ακόμα και να ζητιανεύουν, πώς να σας το πω, δηλαδή δεν έχουν τα προστοζήν. Φρενίτιδα επικρατεί τις τελευταίες ώρες τα πρακτορία του ΟΠΑΠ σε ολόκληρη τη χώρα. Στο άκουσμα και μόνο του αστρονομικού ποσού των 9,5 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν συγκεντρωθεί για το νέο jackpot στο Τζόκερ και αναμένεται να μοιραστούν στην απόψινή κλήρωση, όλοι σπέβδουν στα πρακτορία για να παίξουν ένα ή και περισσότερα δελτία προκειμένου να έχουν μία ελπίδα να ξυπνήσουν εκατομμυριούχοι τη Δευτέρα. Θα την κυνηγήσετε την τύχη σας στο Τζόκερ σήμερα, έτσι? Όσο μπορούμε. Η μανία του Τζόκερ σε όλη τη χώρα καλά κρατεί και όλοι σπέβδουν να δοκιμάσουν την τύχη τους και να βρουν τους 5 και 1 τυχερούς αριθμούς που θα τους αλλάξουν τη ζωή. Ακόμη και όσοι δεν παίζουν συστηματικά Τζόκερ δεν διστάζουν να δοκιμάσουν την τύχη τους ευελπιστώντας ότι θα είναι η επόμενη εκατομμυριούχη. Το ποσό είναι αυτό που σας κάνει να παίξετε σήμερα ή παίζετε γενικότερα? Όχι, παίζω γενικά.
Αυτό είναι ένα μεγάλο δέλεαρ για να παίξει κανείς, είναι η αλήθεια. Ακόμη και αυτός που δεν ξέρει να παίζει. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν παίζω πολύ συχνά, αλλά αυτή τη φορά ίσως το ποσό ήταν τέτοιο, ίσως και κάποιοι άλλοι φίλοι που το δοκίμασαν και σκέφτηκα να το κάνω. Ποτέ δεν νιώθω τυχερή να σας πω την αλήθεια, γιατί αν λειτουργούσα με αυτή τη λογική δεν θα έπαιζα ποτέ. Αλλά αυτή τη φορά σκέφτηκα μήπως τέλος πάντων κάτι γίνει και μπορούσαμε να κερδίσουμε κάποιο ποσό που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, στα πρακτορία ο ΠΑΠ επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς τα 9,5 εκατομμύρια ευρώ που μοιράζει τον Τζόκερ της Κυριακής αποτελούν μεγάλο δέλεαρ. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε ένα πολύ μεγάλο jackpot. 10 εκατομμύρια θα φτάσει. Ο ΠΑΠ το πρημοδότησε αυτή τη φορά γύρω στα 2,5 εκατομμύρια πάνω. Οι στήλες την προηγούμενη φορά ήταν πάρα πολλές, με 17,5-18 εκατομμύρια στήλες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ενδιαφέρον όλο και αυξάνεται. Η κίνηση είναι ανεβασμένη. Ο κόσμος έχει μεγάλη ανυπομονησία ώστε να δει το τελικό αποτέλεσμα της κλήρωσης. Ας ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν πολλοί νικητές και να πέσουν στις οικογένειες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη, ώστε να τα αξιοποιήσουν σωστά και όπως οι ίδιοι θέλουν. Μία κλήρωση, 6 αριθμοί και πολλά εκατομμύρια ευρώ δίνουν και πάλι ελπίδες στον Έλληνα για μία θέση στο όνειρο και επιστροφή στην προκρίση εποχή. Ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι πάντως δεν έχουν σκεφτεί τι θα κάνουν τα πολλά ομολογουμένους λεφτά σε περίπτωση που είναι τυχεροί. Ναι, αλλά τα 10 εκατομμύρια δεν είναι ένα επιπλέον κίνητρο όσο να είναι. Ναι, όσο να είναι είναι. Αν είναι να κερδίσουμε, κερδίσαμε. Θα βοηθήσω την οικογένειά μου, τους φίλους μου. Μια καλύτερη τύχη, ίσως κάποια χρήματα που μπορούμε να τα επενδύσουμε κάπως. Αυτό. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. 5 μήνες έχει να καταβληθεί το επίδομα στέγασης στους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης που πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στην εστία του Ιδρύματος λόγω περιορισμένης χωρητικότητας. Το ζήτημα έφερε στο φως ο Σύλλογος Φοιτητών του Πολυτεχνείου, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η διακοπή της καταβολής του επιδόματος λόγω ενός γραφειοκρατικού κολλήματος έχει φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους 120 δικαιούχους. Δεσμοί της γραφειοκρατίας είναι 120 φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, τους οποίους δεν έχει δοθεί το επίδομα ενοικίου εδώ και 5 μήνες. Για το λόγο αυτό, πολλοί είναι οι φοιτητές που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους, αφού δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα της στέγασής τους. Ο ενιαίος Σύλλογος Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης προχώρησε σε συνέντευξη τύπου προκειμένου να ενημερώσει το κοινό για το αδιέξοδο στο οποίο έχουν βρεθεί οι φοιτητές, οι οποίοι, όπως σημειώνουν, έχουν γίνει μπαλάκι μεταξύ των φορέων για το ποιος φέρει την ευθύνη για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση του προβλήματος. Και αυτή τη στιγμή οι φοιτητές απειλούνται με έξωση, να φύγουν από το σπίτι τους, να σταματήσουν τις σπουδές τους, να μην πάρουν το πτυχίο που τόσο πολύ κόπιασαν, ας πούμε, και οι γονείς τους να τους στείλουν να σπουδάσουν. Καλούμε όλη τη Χανιώτικη κοινωνία να βρεθεί στο πλάι των φοιτητών, την νεολαία και την ίδια την νεολαία να σταθεί στο πλάι μας, ας πούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή οι φοιτητές, άνθρωποι που μένουν χρόνια στα Χανιά και θέλουν να πάρουν, έχουν έρθει με όνειρο να πάρουν ένα πτυχίο και να φύγουν από εδώ πέρα και ούτω καθεξής για ένα καλύτερο αύριο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να το κάνουν αυτό και τους το στερούν και θέλουν να βρεθούν στο πλάι μας και αυτή τη στιγμή θα βρουν απέναντί μας το Σύλλογο Φοιτητών, κυβέρνηση Βρετανία και όποιος, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στερεί πραγματικά το δικαίωμα στο να μπορούμε να σπουδάσουμε δημόσια και δωρεάν στο πανεπιστήμιο και στις σπουδές που θέλουμε. Δεν μπορούμε κάθε χρόνο να κάνουμε την ίδια συζήτηση προκειμένου να δούμε πώς διαδικαστικά ή γραφειοκρατικά θα μπορέσουμε να πάρουν οι φοιτητές στο στεγαστικό τους επίδομα και θα πρέπει. Και η βασική κατεύθυνση που βάζει ο Σύλλογος Φοιτητών να μπαίνει στο καινούριο πολυνομοσχέδιο που θα έρθει προς ψήφιση. Μία σημαντική παράμετρος όσον αφορά τη στέγαση των φοιτητών και να μην καλούμαστε κάθε χρόνο να κάνουμε την ίδια κουβέντα, πετώντας ουσιαστικά τον μπαλάκι μία στον Επίτροπο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υπογραφή των εγγράφων, και μία στην Βρετανία, που είναι αρμόδια αυτή τη στιγμή για τη δίκηση του Ιδρύματος, για το ποιος έχει την ευθύνη ότι δεν καταβάλλεται το στεγαστικό επίδομα. Να καλέσουμε όλους τους φοιτητές οι οποίοι λαμβάνουν αυτή τη στιγμή το επίδομα και έχουν οργή μέσα τους που έχουν να το πάρουν τώρα 3,5 μήνες και μπορεί να έχουν και τους νικάριδες τους να τους χτυπάνε καθημερινά την πόρτα για να πάρουν και αυτή τον νίκη τους. Έχουμε ήδη περιπτώσεις παιδιών που έχουν εγκαταλείψει τα Χανιά, περιπτώσεις παιδιών που τους έχουν κάνει έξωση από τα σπίτια τους. Αυτή την οργή λοιπόν να μην την κάνουν απογοήτευση, αλλά να τη μετωσιώσουν σε αγώνα για να υπερασπιστούν τις σπουδές τους. Πρόκειται για ένα επίδομα της τάξης των 180 ευρώ που δίνεται σε φοιτητές που δικαιούνται στέγαση στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αλλά δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στην εστία του Ιδρύματος λόγω περιορισμένης χωρητικότητας. Την ίδια ώρα, εντύπωση και προβληματισμό στην κοινωνία και αγανάκτηση στους φοιτητές προκαλεί το γεγονός ότι όσοι θέλουν να πάρουν το επίδομα ενοικίου τους καλούνται να δουλέψουν στο Πολυτεχνείο ανταποδοτικά. Δηλαδή, αυτό που ουσιαστικά προτείνει αυτή τη στιγμή η διοίκηση του Ιδρύματος είναι για να ξεπεραστεί το νομικό κενό που υπάρχει το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο, προκειμένου να πάρουν τα χρήματά τους οι φοιτητές που δικαιούνται, να κάνουν ανταποδοτική εργασία. Αυτό για μας είναι παράλογο. Πρέπει προφανώς τα χρήματα
τα οποία οφείλονται από τα Χριστούγεννα να καταβληθούν και με νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας από το πολυνομοσχέδιο για την επόμενη χρονιά και για κάθε χρονιά, όπου φοιτητές έχουν ανάγκη το στεγαστικό επίδομα μια θέση στην εστία, χωρίς νομικά κενά και γραφειοκρατία, να μπορούν να τους καταβάλλονται τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Στην ουσία, με αυτή την πράξη, η Βρετανία νομοποιεί οι φοιτητές να δουλεύουν για να μπορούν να τα βγάζουν πέρα, νομοποιεί ότι, ξέρεις τι, εσύ σαν φοιτητής, αν θέλεις να σπουδάς, πρέπει να τα σκάς χοντρά. Οπότε, αφού πρέπει να τα σκάς χοντρά, βάλε σε δεύτερη μοίρα τις σπουδές σου, κάνε τη ζωή σου λάστιχο και προσπάθησε να ανταπεξέλθεις σε σπουδές και δουλειά μαζί. Εμείς λέμε αυτό οι φοιτητές να μην το δεχθούν κανείς, να μην υπογράψει κανείς ότι θα πάρει το επίδομα με ανταποδοτική εργασία, αλλά να παλέψουν αυτή τη στιγμή για να το πάρουν χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Πολυτεχνείο Κρήτης είχε δρομολογηθεί η επέκταση των κτηρίων της εστίας, ωστόσο το έργο έχει παγώσει και ενώ το Ίδρυμα, όπως και πολλά πανεπιστήμια σε ολόκληρη τη χώρα, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα χρηματοδότησης. Οι φοιτητές ζητούν να ξεπεραστούν το συντομότερο δυνατό οι γραφειοκρατικοί σκόπελοι και να καταβληθεί το επίδομα στους δικαιούχους, ενώ ταυτόχρονα πιέζουν για να δοθεί μόνιμη λύση στο ζήτημα της στέγασης με τη δημιουργία κατάλληλης εστίας. Πρώτον, τα αιτήματα του Συλλόγου Φοιτητών είναι κρατική χρηματοδότηση για όλους και να παγιωθεί, ας πούμε, το επίδομα των φοιτητών μέχρι να μπορεί να υπάρχουν νέες εστίες που θα καλύπτουν τις ανάγκες όλων των φοιτητών πραγματικά που έχουν αυτή τη στιγμή ανάγκη για το ζήτημα, ας πούμε, της στέγασης στους στοχανίων. Διεκδικούμε αυτή τη στιγμή να δοθεί άμεσα χρηματοδότηση στο Ίδρυμα. Δεν έχει, να πούμε εδώ πέρα, ότι δεν έχει δοθεί για το 2015 ούτε ένα ευρώ για προϋπολογισμό κρατικό στο Ίδρυμα. Οπότε διεκδικούμε αυτή τη στιγμή να δοθεί από το κράτος προϋπολογισμός που να καλύπτει τις ανάγκες, έτσι ώστε να καλυφθεί και το επίδομα και να καλυφθούν και άλλες ελλείψεις που υπάρχουν σε εργαστήρια, σε μαθήματα, για τις ανάγκες τέλος πάντων των σχολών. Τα αποθεματικά που πάρθηκαν και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από την τωρινή και είναι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ακόμα και για την κατασκευή εστιών, έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα ουσιαστικά. Και μια και καλή. Από την πλευρά του, το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει αποστείλει πρόταση στο αρμόδιο Υπουργείο ώστε να κατατεθεί τροπολογία που να λύνει το γραφειοκρατικό πρόβλημα που έχει προκύψει. Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Απαλήφθη τροφίων για τους παιδικούς σταθμούς σε οικογένειες με εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Μείωση σε όλες τις κατηγορίες τροφίων, εις αντιμετώπιση όλων των δημοτών, εργαζομένων και ανέργων, ηλεκτρονικές αιτήσεις και απλοποίηση της διαδικασίας είναι οι βασικές αλλαγές στις προϋποθέσεις και διαδικασίες εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του ΔΟΚΙΠ που θα ισχύσουν από φέτος. Οι αλλαγές αυτές έγιναν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας στη διαχείριση του συστήματος των εγγραφών για να εξαλειφθεί κάθε υποψία παρέμβασης για λόγους προσωπικών ή άλλων εξυπηρετήσεων, αλλά και στην απλοποίηση της διαδικασίας, αναφέρει η αντιπρόεδρος του ΔΟΚΙΠ, Ελευθερία Ελευφιεράκη. Με ένα κλικ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν πλέον να κάνουν αιτήσεις για εγγραφή των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χανίων οι πολίτες. Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Ελευθερία Λιφιεράκη, απότερος στόχος είναι να υπάρξει απόλυτη αξιοκρατία και διαφάνεια στην επιλογή των παιδιών για τους παιδικούς σταθμούς, αλλά και να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των οικογενειών που υπέβαλαν αιτήσεις για εγγραφή των παιδιών τους. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύουμε στη μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοκρατία εισαγωγής των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς, καθώς επίσης να ελαχιστοποιήσουμε την ταλαιπωρία και για τους γονείς αλλά και για το προσωπικό του ΔΟΚΙΠ, το οποίο χρειαζόταν να διαθέσει άπειρες ώρες για να εξυπηρετήσει όλο αυτόν τον κόσμο που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Στη σχετική φόρμα θα υποβάλλεται η αίτηση με τα στοιχεία που θα ζητούνται μετά την καταχώρηση, των οποίων θα υπάρχει και άμεση ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για τα μόρια που λαμβάνει. Εν τω μεταξύ, η κυρία Λιφιεράκη ανακοίνωσε πως μέσα στις αλλαγές που θα γίνουν θα υπάρξει μείωση των τροφίων κατά 30% για όλα τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν. Η εξάλληψη των τροφίων για οικογένειες με εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, η μείωση των τροφίων από 30 έως 40% για όλες τις οικογένειες που θα έχουν την τύχη, αν θέλετε να το πω έτσι, να μπουν στους παιδικούς σταθμούς τα παιδιά τους, εξάλληψη τροφίων για τις πολύτεκνες και ανάδοχες οικογένειες. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 22 Ιουνίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 10 Ιουλίου. Οι θέσεις σε σχέση με πέρυσι δεν διαφοροποιούνται, επεσήμανε η αντιπρόεδρος του ΔΟΚΙΠ, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός ανήλθει στα 550 με 570 παιδιά. Ο Οργανισμός Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής λειτουργεί στα Χανιά με 9 παιδικούς και ένα βρεφονηπιακό σταθμό. Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και έτσι μέχρι το πρώτο κουδούνι το Σεπτέμβρη θα έχει μπει ένα τέλος στην ιδιότυπη συγκατοίκηση των νηπίων του 14ου νηπιαγωγείου στα περιβόλια σε αίθουσα του 8ου Δημοτικού Σχολείου. Με ιδίους πόρους του Δήμου Ρεθύμνου,
τοποθετείται εργολάβος, ώστε στο σημερινό ΙΕΚ να στεγαστεί σε νέες εγκαταστάσεις το πολύπαθο 14ο νηπιαγωγείο Ρεθύμνου. Τέλος, την ταλαιπωρία των νηπίων του 14ου νηπιαγωγείου στα περιβόλια θα μπει από το Σεπτέμβρη, καθώς δεν θα χρειάζεται να στριμώχνονται πια σε μια αίθουσα του 8ου Δημοτικού Σχολείου, σε αυτή την ιδιότυπη αναγκαστική συγκατοίκηση σε άσχημες συνθήκες. Περνάμε μια δύσκολη περίοδο τώρα. Οι χρηματοδοτήσεις έχουν σταματήσει, έχουν μειωθεί δραματικά. Ό,τι γίνεται, γίνεται με τεράστια προσπάθεια και με τη βοήθεια του Δήμου. Επειδή το πρόβλημα είναι έντονο πραγματικά στο 8ο Δημοτικό ή το 14ο νηπιαγωγείο, ο Δήμος διαθέτει ένα ποσό, οπότε 2 Ιουνίου θα γίνει δημοπράτηση, θα υπάρχει δηλαδή εργολάβος στις 2 Ιουνίου, τόσο ώστε μέσα στο καλοκαίρι να γίνουν οι παρεμβάσεις που έχουμε προγραμματίσει για το 14ο νηπιαγωγείο και το 8ο Δημοτικό. Μπορεί να αποτελούσε πρόβλημα για γερούς λύτες ο νέος χάρτης των σχολικών μονάδων, όμως όλα μπαίνουν σε νέα βάση από Σεπτέμβριο. Το 14ο νηπιαγωγείο θα στεγαστεί στο χώρο που ήδη στεγάζεται το ΙΕΚ, το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αυτό θα φύγει από το συγκεκριμένο χώρο που θα καταλάβει το νηπιαγωγείο και θα στεγαστεί, είναι απογευματινή η λειτουργία του, θα στεγαστεί στο χώρο που ήδη στεγάζεται τώρα το δεύτερο ΕΠΑΛ, αφού το δεύτερο ΕΠΑΛ θα φύγει και θα πάει στον κόμβο του Ατσιποπούλου. Μέσα στο καλοκαίρι θα τελειώσει το 14ο νηπιαγωγείο, οπότε από την επόμενη χρονιά τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα σε εκείνα τα δύο συγκροτήματα. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα νήπια θα έχουν ξεχωριστούς χώρους υγιεινής από τα μεγαλύτερα παιδιά. Πάντως ήδη αποκαθίστανται και οι τουαλέτες του 8ου Δημοτικού Σχολείου. Ήδη υπάρχει εργολάβος εκεί, νομίζω έχει εγκατασταθεί, έχει ξεκινήσει τις παρεμβάσεις, νομίζω σε λίγες μέρες θα έχει τελειώσει αυτή η εργολαβία, οπότε στο συγκεκριμένο σημείο οι τουαλέτες θα έχουν αποκατασταθεί και θα λειτουργούν ικανοποιητικά. Όταν γίνει βέβαια και το νέο 14ο νηπιαγωγείο, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Θα έχει ξεχωριστές τουαλέτες στο 14ο νηπιαγωγείο. Στη μάχη για την αντιμετώπιση των κουνουπιών έχουν ρηχτεί και φέτος οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με στόχο, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία, να μειωθεί ο πληθυσμός των κουνουπιών, που σε αρκετά σημεία είναι πολύ μεγάλος. Οι ψεκασμοί για την μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών ξεκίνησαν στις 18 Μαΐου, ενώ το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια μέχρι το Μάρτιο του 2016. Μέτρα για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών λαμβάνει όπως κάθε χρόνο η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Οι ψεκασμοί άρχισαν στις 18 Μαΐου και θα συνεχιστούν έως και τον Μάρτιο του 2016. Αυτές τις ημέρες πραγματοποιείται ο πρώτος κύκλος εφαρμογών από τα συνεργεία του ανάδοχου εργολάβου. Ο εργολάβος κάνει τους ψεκασμούς αυτούς κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή σε 107 περιοχές του νομού Χανίων. Δηλαδή καλύβουμε ένα τεράστιο τμήμα του νομού μας για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τα κουνούπια, τα οποία δυστυχώς φέτος είναι πάρα πολλά. Όμως οι πολίτες δεν πρέπει να περιμένουν άμεσα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα θα φανούν μετά το τέλος και του δεύτερου κύκλου των ψεκασμών, που σημαίνει ότι θα φανούν κατά τα μέσα Ιουλίου. Οι ειδικοί συνιστούν τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, επισημένοντας παράλληλα ότι ιδιαίτερη υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και άλλων επιχειρήσεων στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και την εξουδετέρωση εστιών μέσα και έξω από τις επιχειρήσεις τους. Θα πρέπει οι πολίτες να λάβουν κάποια μέτρα προστασίας και όσον αφορά το σπίτι τους, δηλαδή να βάλουν σίτες στις πόρτες, στα παράθυρα, στους φεγγίτες, στους αεραγωγούς, και επίσης να χρησιμοποιούν αντικουνουπικά όπως φυδάκια, πλακέτες. Θα πρέπει να ποτίζουν τους κήπους τους κατά προτίμηση πρωινές ώρες. Θα πρέπει να κουρεύουν τα γκαζόν αν έχουν γκαζόν. Θα πρέπει, αν υπάρχουν θάμνοι, λουλούδια, θαμνώδη και τέτοια, να τα κλαδεύουν ούτως ώστε να μπαίνει ο ήλιος μέσα. Εάν έχουν δέντρα, επίσης να τα κλαδεύουν, να αραιώνουν, γιατί τα κουνούπια διαχυμάζουν, κοιμούνται, μένουν σε σκιερά μέρη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν οι πολίτες στα λιμνάζοντα νερά, τα οποία πρέπει να μαζεύονται έγκαιρα, καθώς ευνοούν την ανάπτυξη εκατοντάδων κουνουπιών. Θα πρέπει να μην αφήνουν λάστιχα, είτε λάστιχα ποτίσματος για πολλές μέρες με νερό μέσα, είτε λάστιχα αυτοκινήτου, ακόμα χειρότερα που στα λάστιχα αυτοκινήτου με πολύ δυσκολία βγαίνει το νερό.
είτε γλάστρες είτε οτιδήποτε άλλα βαρέλια και ξέρω εγώ, θα πρέπει να τα αδειάσουν. Ένα μόνο θα σας πω, ότι αν υπάρχει κάπου ένα τετραγωνικό μέτρο όπου υπάρχει λιμνάζον νερό, μέσα σε λίγες μέρες βγαίνουν 9.000 κουνούπια. Φανταστείτε λοιπόν τι μεγάλο πρόβλημα υπάρχει. Κάνουμε μια έκκληση στους Δήμους με τα συνεργεία τους να φροντίσουν ούτως ώστε στις περιοχές τους όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά να πάνε με τα μηχανήματά τους να ανοίξουν ναυλάκια για να αποστραγγιστούν τα λιμνάζοντα νερά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εστίες μόλυνσης. Δείτε στη συνέχεια το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στα 20 καλύτερα νησιά της Μεσογείου, η Κρήτη, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Telegraph, κορυφαίος προορισμός για πεζοπορία, ξεχωρίζει το φράγκι της Αμαριάς. Την άρτια λειτουργία του πρώην Κίκη Καμέα, νυν και ΦΙΑΠ, με επαναφορά του στον τομέα πρόνοια, ζητάμε επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας, το Σωματείο ΑΜΕΑ Ρεθύμνου, θεωρώντας ότι από ίδρυσή της η δομή υπολειτουργούσε. Όμως από όταν πέρασε στον τομέα της υγείας έχει νεκρώσει και δεν εξυπηρετεί τα άτομα με αναπηρία, αλλά καλύπτει κενά του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Βαθιά το χέρι στην τσέπη βάζουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους που καλούνται να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα για τις θεραπευτικές ανάγκες τους, καθώς το μοναδικό Κικικαμέα σε επίπεδο Κρήτης στο Ρέθυμνο ουσιαστικά δεν λειτουργεί 12 χρόνια μετά την ίδρυσή του. Το έχουμε σηκώσει το θέμα, έχουμε στείλει επιστολή στον Υπουργό Υγείας όπου του θέτουμε 3 αιτήματα. Πρώτον, να επιστρέψει στον τομέα της πρόνοιας. Δεύτερον, να παραδοθεί στην κατάσταση που βρίσκονταν τότε το 2000, την 1η-1η 2012, που μετακινήθηκε από τον τομέα της πρόνοιας στον τομέα της υγείας, και να λειτουργήσει άμεσα, έστω και στοιχειοδός, με τη στελέχωσή του. Το αναπηρικό κίνημα ζητά τα σημερινά και ΦΙΑΠ, πρώην και Κικαμέα, να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν, στον τομέα της πρόνοιας και όχι της υγείας. Όχι απλά σε τέλμα. Δεν λειτουργεί. Είναι ανενεργό αυτό το κέντρο. Ένα κέντρο το οποίο δημιουργήθηκε από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες μας. Ανάγκες οι οποίες πραγματικά τις έχει ανάγκη ο τόπος μας, και περιττό να σας πω ότι είναι το μοναδικό σε περιφερειακό επίπεδο. Οι άνθρωποι και τα παιδιά με αναπηρία, οι γονείς, πληρώνουν αδρά τις θεραπείες τους έξω, φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, φυσικοθεραπείες, πισίνα, ένα σωρό υπηρεσίες που θα μπορούσε να παρέχει αυτό το κέντρο και που δυστυχώς τόσα χρόνια, 12 χρόνια μετά, μένει ανενεργό, μένει νεκρό. Τα ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται λογιστικά. Όμως στην Ελλάδα της οικονομικής εξαθλίωσης αυτό είναι που συμβαίνει. Πού είναι οι υπόλοιπες υπηρεσίες του, όπως σας είπα πιο πριν, η κοινωνική ένταξη, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και τόσα, η αυτόνομη διαβίωση και τόσα άλλα. Εμένουμε λοιπόν στην πρότασή μας να επιστρέψουν στον τομέα της πρόνοιας όπως παραδόθηκαν στο τέλος του 2011 και να στελεχωθούν με προσωπικό, με το αναγκαίο προσωπικό, ώστε να λειτουργήσουν. Μία ακόμα τιμητική διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η Κρήτη είναι ένας από τους αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Η βρετανική εφημερίδα Telegraph ανέδειξε τα 20 καλύτερα νησιά της Μεσογείου, χαρακτηρίζοντας την Κρήτη το κορυφαίο νησί για πεζοπορία λόγω του φυσικού της πλούτου, με το φαράγγι της Σαμαριάς να αποτελεί σημείο αναφοράς. Καλύτερο νησί για πεζοπορία αναδείχθηκε η Κρήτη μέσα από το ταξιδιωτικό ένθετο της βρετανικής εφημερίδας Telegraph, στο οποίο περιλαμβάνεται η λίστα με τα 20 καλύτερα νησιά της Μεσογείου, με επιλογές για κάθε γούστο. Πιο συγκεκριμένα, η Telegraph για την Κρήτη αναφέρει: «Η άγρια δύση της Κρήτης διαθέτει τα καλύτερα μονοπάτια που υπάρχουν στο νησί και συγκρίνονται με τα καλύτερα της Ευρώπης. Πτήση προς τα Χανιά, εξερεύνηση της Κισάμου στις παρθένες παραλίες με απότομα φαράγγια και χιονισμένους ορεινούς όγκους. Το πιο γνωστό φαράγγι της Αμαριάς έχει μήκος 10 μιλίων και ενδείκνυται για τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Ιουνίου και έπειτα από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο». Εκτός τον Εθνικό Δρυμό που είναι ένας πόλος έλξης για τα Χανιά, ο νομός Χανίων είναι ο χώρος, ο νομός με τα περισσότερα φαράγγια και με τις ανάλογες διαδρομές. Υπάρχουν φυσικά οικοσυστήματα και κοντά στη θάλασσα,
δηλαδή ορεινά οικοσυστήματα και σε μικρή απόσταση από το όποιο κέντρο επιλέξουν. Ξεκινώντας από τα βουνά του ακροτηρίου, να πούμε, αν έρθει κάποιος με αεροδρόμιο ή με καράβι που θα συναντήσει, και στο βάθος τα Λευκά Όρη. Γύρω-γύρω, από όπου και να μείνει, αν δεν μείνει δηλαδή μέσα στην πόλη των Χανίων, θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Τη δεύτερη θέση του καλύτερου νησιού πεζοπορίας καταλαμβάνει η Κορσική, ενώ στη λίστα της εφημερίδας με τις 10 κατηγορίες διακοπών βρίσκονται 8 ακόμη ελληνικά νησιά, αλλά και η Κύπρος. Στην κατηγορία καλύτερες παραλίες, στην πρώτη θέση καταλαμβάνει η Φορμεντέρα στην Ισπανία, ενώ τη δεύτερη θέση η Νάξος της Ελλάδας. Στις διακοπές πολυτελείας νικητής είναι η Σαρδινία, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Καβάγιο. Στην κατηγορία οικογενειακές διακοπές, πρώτη θέση καταλαμβάνει η Μαγιόρκα και δεύτερη θέση η Κέρκυρα. Στην κατηγορία διακοπών πολιτισμού, την πρώτη θέση κατέχει η Σικελία και την δεύτερη η Κύπρος. Καλύτερο νησί της Μεσογείου για ρομαντικές διακοπές αναδεικνύεται η Σαντορίνη, ενώ δεύτερη έρχεται η Πάτμος. Καλύτερο νησί της Μεσογείου για διασκέδαση είναι η Ίμπιζα της Ισπανίας και δεύτερο καλύτερο η Μύκονος. Στα θαλάσσια σπορ και την αυσιπλοεία, νικητής είναι η Λευκάδα και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Μινόρκα της Ισπανίας. Καλύτερο νησί της Μεσογείου στην κατηγορία ηρεμία και ησυχία είναι ο Βι στην Κροατία και ακολουθεί η Κεφαλονιά στην Ελλάδα. Και τέλος, στην κατηγορία καλύτερου βάλιου, πρώτη θέση καταλαμβάνει η Μάλτα και δεύτερη η Χίος. Από την ξέφρενη διασκέδαση στα κλαμπ της Σύμπιζα, για παράδειγμα, έως τις μαγευτικές παραλίες της Νάξου, η λίστα περιλαμβάνει την καλύτερη επιλογή για 10 διαφορετικές κατηγορίες όσον αφορά την προτίμηση που μπορεί να έχει ο καθένας για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Βοήθησε και εσύ να αλλάξει η ζωή μας. Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα της μη κυβερνητικής οργάνωσης Αποστολή, στο νέο σποτ της οποίας τη σκηνοθεσία έκανε ο γνωστός χανιώτης Θοδωρής Παπαδουλάκης. Πες μπάλα, παίζω. Με κεντρικό σύνθημα βοήθησε και εσύ να αλλάξει η ζωή μας η μη κυβερνητική οργάνωση Αποστολή κυκλοφορεί το νέο της σποτ, το οποίο σκηνοθέτησε ο γνωστός χανιώτης Θοδωρής Παπαδουλάκης. Με φυσικό σκηνικό το δημοτικό κήπο Χανίων, κεντρικούς ηρωές δύο παιδιά και την ευαισθησία που τα διακρίνει το νέο σποτ για την μη κυβερνητική οργάνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διάρκειας 1 λεπτού και 13 δευτερολέπτων, συγκινεί, προβληματίζει και κινητοποιεί όλους για βοήθεια στο συνάδελφό μας που δεν έχει. Αγωνιζόμαστε, μοιραζόμαστε, στηρίζουμε, ελπίζουμε, αγαπάμε το διπλανό μας. Αποστολή, βοήθησε και εσύ να αλλάξει η ζωή μας. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θοδωρής Παπαδουλάκης συνεργάζεται με την Αποστολή, καθώς άλλο ένα σποτ της μη κυβερνητικής οργάνωσης γυρίστηκε στη δημοτική αγορά για λογαριασμό της Αποστολής και πάλι από το χανιώτη σκηνοθέτη. Αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ηλικίας 30 ετών και άνω πραγματοποίησαν τη διαδρομή Χανιά Παλαιόχωρα με τερματισμό πάλι στα Χανιά στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα Vintage On Road 2015. Η κίνηση δόθηκε στις 10 το πρωί στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε στα Χανιά ο πρώτος Vintage On Road αγώνας από τη λέσχη κλασικών μηχανών Χανίων. Οι δεκάδες μοτοσυκλετιστές καθώς και οι οδηγοί των αυτοκινήτων που έλαβαν μέρος είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια μοναδική διαδρομή από τα Χανιά έως την Παλαιόχωρα. Θα περάσουμε από πολλά χωριά των Χανίων με τρεις ειδικές διαδρομές χρονομέτρησης, με χρονομέτρηση κάθε μια διαδρομή. Θα αγωνιστούν γύρω στα 34 οχήματα, συνολικά μαζί με νέα αυτοκίνητα του ΣΥΠΑΚ. Αισθανόμαστε πολύ ευτυχείς που στα Χανιά έχουμε δύο από τις πιο δραστήριες λέσχες στην Ελλάδα, κλασικής μοτοσυκλέτας και κλασικού αυτοκίνητου. Σήμερα είμαι εδώ βασικά σαν θαυμαστής και φίλος και της κλασικής μοτοσυκλέτας και του κλασικού αυτοκίνητου. Να θαυμάσουμε τα παλιά αυτοκίνητα, τις παλιές μηχανές σε μια
θαυμάσια πόλη σε μια πολύ ωραία διαδρομή που θα κάνουν μέσα στην πόλη των Χανίων. Βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, στην εκκίνηση του πρώτου αγώνα της λέσχης κλασικών μοτοσυκλετών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία καταρχήν σε όλο το ΔΣ και με τη συμμετοχή του συλλόγου μας και σαν βοήθεια και σαν συμμετοχή αγωνιζόμενου. Στο τέλος της διαδρομής δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι εκπλήξεις. Θα καταλήξουμε στην Παλιόχωρα όπου θα κάτσουμε για να βγουν τα αποτελέσματα, η απονομή και φαγητό σε μια εκεί τοπική ταβέρνα. Τη διαδρομή ακολούθησαν και σαμαρίτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προκειμένου να παρέχουν την απαραίτητη στήριξη σε περίπτωση ανάγκης. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, ακολουθούμε την vintage διαδρομή μέχρι την Παλαιόχωρα και ευχόμαστε να εξελιχθεί το ίδιο ομαλά όπως και χθες ο αγώνας στην πίστα. Όσοι επιθυμούν να ζήσουν μια αντίστοιχη εμπειρία, μπορούν να γίνουν μέλη της Λέσχης Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Χανίων, καθώς οι δράσεις της Λέσχης δεν περιορίζονται στη διοργάνωση αγώνων. Το αγαπημένο τους βιβλίο σε 10 διαφορετικές κατηγορίες ανέδειξαν 100.000 αναγνώστες από όλη την Ελλάδα. Η βραδιά της επίσημης τελετής απονομής των βραβείων βιβλίου Public προεντοπίθηκε την Τρίτη στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσίαση γραφέων, εκπροσώπων του εκδοτικού κλάδου, καλλιτεχνών, δημοσιογράφων και αναγνωστών που έδωσαν το παρόν στην ετήσια γιορτή του βιβλίου Τιμώντας το Θεσμό. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη δεύτερη απονομή βραβείων βιβλίου Public. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στη δεύτερη τελετή απονομής των βραβείων βιβλίου Public, του θεσμού που δημιουργήθηκε για να τιμήσει το βιβλίο και τους δημιουργούς του και να υπογραμμίσει τη δύναμη του αναγνώστη δίνοντας προτεραιότητα στο δικό του κριτήριο. Για δεύτερη συνεχή χρονιά και με πρωτοφανή συμμετοχή ολοκληρώθηκαν τα βραβεία βιβλίου Public μέσα από μια διαδικασία που κορυφώθηκε με την επίσημη τελετή απονομής των βραβείων την 3η 26 Μαΐου στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία σε όλη την Ελλάδα, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο συμμετοχών, επιλέγοντας με 220.000 ψήφους το αγαπημένο τους βιβλίο σε 10 διαφορετικές κατηγορίες. Άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών συμμετείχαν ενεργά στη λαμπερή βραδιά, τα βραβεία. Μεταξύ άλλων, η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σουιωτζού Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα και ο συγγραφέας Αύγουστος Κορτό. Ελληνικό μυθιστόρημα της χρονιάς αναδείχθηκε η νίκη του Χρήστου Χωμενίδη. Μεταφρασμένο μυθιστόρημα της χρονιάς αναδείχθηκε το Άγιος ή Αμαρτωλός του Ιαν Ράνκιν. Ξενόγλωσσο μυθιστόρημα της χρονιάς αναδείχθηκε το The Dress Thief της Νάταλι Μεγ Εύανς. Ελληνικό non-fiction αναδείχθηκε το Υπάρχει Θεός του Φιλοκτήτη Διακομανόλη. Στην ελληνική ποίηση αναδείχθηκε το Άπαντα τα ποιητικά 1904-1975 του Κώστα Βάρναλη. Στην ελληνική παιδική λογοτεχνία αναδείχθηκε το 12 παρα 12 του Ευγένιου Τριβιζά. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η παιδική βιβλιοθήκη θα χαρίσει στα παιδιά της Ελπίδας πολύ όμορφα ταξίδια και θα διεγείρει πολύ τη φαντασία τους. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος που είμαι απόψε μαζί σας και συμμετέχω σε αυτό το θεσμό, τον ουσιαστικό θεσμό για το βιβλίο. Το βραβείο στην ελληνική εφηβική λογοτεχνία πήρε το ημερολόγιο ενός δειλού του Βασίλη Παπαθεοδόρου και στην κατηγορία Εύζην, το αυτό πρέπει να το δοκιμάσεις, του Άκη Πεντρετζίκη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους είναι εδώ πέρα. Είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω γενικά σε εκδήλωση. Δεν έχω ξαναπάρει, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι είναι κάτι σαν Champions League, βέβαια. Στις τέχνες αναδείχθηκε το Σπιναλόγκα μέσα από τα μάτια μου της Τζίνας Ξανθάκη, ενώ στην κατηγορία Έκπληξη ο πιο ερωτικός χαρακτήρας αναδείχθηκε το Δίδυμα Φεγγάρια της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Η βραδιά της επίσημης τελέτης απονομής ταξίδεψε τους εκατοντάδες θεατές στη χώρα του βιβλίου υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Χρήστου Γεωργίου και του Γιώργου Νανούρη, ηθοποιού και σκηνοθέτη, ο οποίος ήταν και ο παρουσιαστής της Μεγάλης Βραδιάς. Η συμμετοχή επισφράγησε την επιτυχία της φετινής χρονιάς, καθώς ακόμη περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι, συγγραφείς και κυρίως το αναγνωστικό κοινό αγκάλισαν την προσπάθεια του Public να φέρει το βιβλίο πιο κοντά στον αναγνώστη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις και οι προγνώσεις του καιρού. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.